Μικρή αυλαία. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του έργου του Victor Hugo, Ruy Blas, σε μετάφραση Θρασίβουλου Σταύρου και διασκευή Ντίνου Δημόπουλου. Πριν ακούσουμε το έργο, η Έλπη Μαλικένζου θα μας πει λίγα λόγια. Ο Ruy Blas του Victor Hugo είναι ένα έργο γεμάτο ποίηση και ζωντάνια που συνεπέρνουν το θεατή. Παρόλο που υπάρχουν ένα σωρό παραλογισμοί και υπερβολές, χαρακτηριστικά στοιχεία του ρομαντισμού. Το κυμάτισμα όμως του στίχου και εκμετάλλευση του γκροτέσκο που τόσο αγαπάει ο συγγραφέας, σκορπίζουν ένα μεθύσι και μια ζωντάνια. Αυτή ακριβώς η ζωντάνια και η γοητεία είναι και η κυριότερη συμβολή του Ουγκό στο θέατρο της εποχής του. Victor Hugo, Ruy Blas. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Δημήτρης Μαλαβέτας, Κώστας Αρζόγλου, Θεοδόσης Ισακίδης, Πέτρος Φυσούν, Λάμπρος Κοτσίρης, Θόδωρος Συριώτης, Κυριάκος Κατριβάνος, Νόρα Κατσέλη, Έφη Ροδίτη, Μπάμπης Γιωτόπουλος, Αγνή Βλάχου. Μουσική επιμέλεια Θέσια Παναγιώτου. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Νίκος Χανιώτης. Σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα. Ruy Blas. Ruy Blas, κλείσε την πόρτα και άνοιξε το παραθύρι αυτό. Και άφησε μας μόνους, τον Γκουδιάλ και εμένα. Ναι, αφέντη. Εδώ μες στο παλάτι ακόμα όλοι κοιμούνται. Όπου και να είναι ξημερώνει. Αυτό είναι κεραυνός, Γκουδιέλ. Παυμένος, εδισμένια και διωγμένος. Όλα χαμένα σε μια μέρα για μια ερωτοδουλειά με μια τυποτένια του παλατιού. Επειδή είναι της βασίλισσας γνωστή, με προστάζουν να την πάρω, να την μαντρευτώ. Αρνιέμαι, με ξορίζουν. Ποιον εμένα! Τον Ντόν Σαλούστιο του Μπαθάν. Των αυλικών του παλατιού της Ισπανίας, τον κορυφαίο. Κανένας αρχοντά μου δεν το ξέρει ακόμα. Αλλά αύριο θα το ξέρουν όλοι στο παλάτι. Και πού θα αυτό το χτύπημα έρχεται, αρχοντά μου? Από τη βασίλισσα. Ω, θα εκδικηθώ, Γκουδιέλ. Θα την εκδικηθώ. Φεύγω. Στο Φίνλα, στην Καστήλια, στα υποστατικά μου. Και εκεί θα το σκεφτώ. Θα την εκδικηθώ, την κυρία. Πώς, δεν ξέρω. Μα θέλω να είναι κάτι τρομερό. Μη στέκεις. Για τις ετοιμασίες ευθύς να πας και να φροντίσεις. Θα έρθεις μαζί μου. Τρέξε. Φεύγω, αρχοντά μου. Ruy Blas. Εδώ εξοπότατε. Ruy Blas, σήμωσε εδώ, στο παραθύρι. Κι κάτω στην πλατεία, βλέπεις αυτόν που δείχνει ένα χαρτί στους φύλακες και που περνάει κατά εδώ, γνέψει να ανέβει, δίκως να μιλήσεις όμως, από τη σκαλίτσα. Ναι, αφέντη. Θα σε χρειαστώ, μην πας μακριά. Φύλα καρτέρι, μην μπει κανένας οχληρός, να μας αφήσουν ήσυχους, όσο θα είμαι μονάχος με τον ξένο. Μπα, κοιταχτήκαν, γνωρίζονται ο Ruy Blas και ο ξαδερφός μου. Δεν σε χρειάζομαι, δεν σε χρειάζομαι, Ruy Blas. Φεύγω, αφέντη. Ήρθες λοιπόν, Ντόν Κέσσαρα. Ήρθες ληστή. Ναι, ξάδερφε, ήρθα. Τι μεγάλη χαρά να βλέπεις έναν τέτοιο αλήτη, αλήθεια. Χαίρο πολύ. Τα κατορθώματά σας είναι, κύριε, γνωστά. Και είναι του γούστου σας, Ντόν Σαλούστιο. Απολύτως. Τον Κάρολο του Μοίρα κλέψανε τις προάλλες, του πήρανε το θώρακα και το σπαθί του. Τι λες λοιπόν γι' αυτό, Ντόν Κέσσαρα? Διάβολε, λέω πως ζούμε σε φοβερή εποχή. Τι θα γίνουμε, Θεέ μου, αν ερωτοτροπούν οι κλέφτες με τον Άγιο Ιάκωβο και τον παίρνουν για δικό τους? Ήσουν εσύ ο κλέφτης, ξάδερφε. Ξάδερφε, ναι. Ένα άλλο. Ψες στην Πλάθα Μαγιόρ, ξεμπούκαραν μπουλούκι από μια τρόγλη, κάτι ξεσκούφωτη, ξυπόλητη, και απάνω στην νυχτοφυλακή ριχτήκανε. Κι ήσουν εσύ πάλι. Το λέω. Εκεί ήμουν πράγματι. Όμως εγώ τη συμπλοκή στην ώρα περπάταγα, στιχουργώντας κάτω από τις καμάρες. Δεν τέλειωσα ακόμα, έχει κι άλλα. Να ακούσουμε. Τι το όφελος. Όταν σε σκέφτομαι, Ντόν Κέσσαρα, στο πρόσωπο ντροπής υδρότας μου ανεβαίνει. Τότε άστο να ανεβαίνει. Η φαμελιά μας, Κέσσαρα. Α, όχι, μη μου μιλάς για φαμελιά. Μέσα στη Μαδρίτη το αληθινό όνομά μου μόνο εσύ το ξέρεις. Ναι. Ντόν Κέσσαρα του Μπαθάν. Όμοιο σαν και το δικό μου. Και τον ντρόπιασες.
Η μόνη παρέα σου είναι κάτι πρόστιχη σπαθάτη και έχεις φίλο αυτόν τον Ματαλόβο, τον κλέφτη που έχει ρημάξει τη μισή Μαδρίτη. Και ας διαθέτουμε τόσον εκλεκτή αστυνομία. Σταμάτα, ξάδερφε, την κρίνια. Και βάλε τελεία πια στα μαλώματα. Ευπατρίδης είμαι και συγγενή σου, αλήθεια. Τέσσερα με λένε και κόντε της γαρόφας. Είχα παλάτια, είχα τσιφλίκια. Ήμουν πλούσιος. Μα δεν βαριέσαι. Τα 20 μου χρόνια δεν τα είχα καλοκλείσει και όλα τα είχα φάει. Και από όλα αυτά, τι μου έμεινε? Ένα μόνο. Πλήθος πιστωτές που ρουλιάζαν πίσω θέ μου. Τότε εγώ το σκάω και όνομα αλλάζω. Τώρα με λένε Θαφάρι. Ένας μόρτης που ξαποσέ κανείς δεν με γνωρίζει. Τα βράδια στα καλτερίμια πέφτω να κοιμηθώ με τάστρα πάνω θέ μου. Έτσι είμαι ευτυχισμένος. Ο κόσμος με νομίζει κάπου στις Ινδίες, στο διαβόλου τη μάνα πεθαμένων. Μα για να τελειώνουμε, γιατί είπαμε πολλά, έχεις να μου δανείσεις τώρα 10 σκούδα. Άκου τον Κέσσερα. Σε κάλεσε γιατί θέλω να σε βοηθήσω. Τα χρέη σου θέλω να πληρώσω, να σου δώσω τα μέγαρά σου πίσω και να σε κάνω σαν και πρώτα ευπατρίδη. Κέσσερα, έναν όρο μόνο σου βάζω για όλα αυτά. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Να, πάρε πρώτα το πουγγί μου. Μα αυτό είναι εξαίσιο. Κάτα 500 θα σου δώσω ακόμα. Τον σαλούστιο, ξάδερφε. Με σκλαβώνεις. Και για τον όρο που είπες, πρόσταξέ με. Γνωρίζεις, και είναι ευτύχημα για αυτό που θέλω, τον κάθε αλήτη της Μαδρίτης. Ω, τιμή μου. Τσούρ μου από αυτούς μαζί σου πάντα σέρνεις. Ακόμα και ανταρσία μπορείς να ξεσηκώσεις την ανάγκη. Τον όρο, ξάδερφε. Πες, τι γυρεύεις από μένα? Ακού. Για έναν θολό σκοπό μου χρειάζεται ένας που δίπλα μου να εργάζεται κρυφά και κάτι πολύ σπουδαίο να με βοηθήσει να σκαρώσω. Θα γίνεις πλούσιος, μα πρέπει να βοηθήσεις σιωπηλά. Με κάποιο τρομερό και εξαίσιο σχέδιο πρέπει να εκδικηθώ. Να εκδικηθείς? Ναι. Ποιον? Μια γυναίκα. Α, ως εδώ και μη παρέκει. Πάνω σε αυτό το ζήτημα άκουσε ποια είναι η δικιά μου γνώμη, ξαδερφέ μου. Εκείνος που ενώ έχει το δικαίωμα να κρατά σπαθί, ύπουλη παίρνει εκδίκηση με δόλο, άντρας αυτός από γυναίκα, και σαν αχρίος φέρνεται ενώ είναι γεννημένος ευπατρίδης, αυτός είναι για μένα ένας χυδαίος παλιάνθρωπος. Κέσσερα! Λέξη μην προσθέσεις, με προσβάλλεις. Το μυστικό σου φύλατο, μαζί και τα λεφτά σου, πάρτα! Να κλέβεις, να σκοτώνεις, να κρουσεύεις, να σφάζεις δεσμοφύλακες, να γδέρνεις μπράβους και να χτυπιέσαι άντρας με άντρα με τα λογής καθάρματα της εξουσίας, αυτά τα νιώθω. Μα δουλερά να καταστρέφεις μια γυναίκα, όχι, όχι. Από ένα τέτοιο ατίμασμα, από το να καταντήσω τόσο συχαμένος, πρόστιχος, διεστραμμένος και ξεφτελισμένος, θα προτιμούσα, μα την πίστη μου, να ροκανίσει ένα σκυλί το καυκαλό μου. Ξάδερφε! Ξάδερφε, τα καλά σου δεν θα μου χρειαστούν όσο θα βρίσκω ζώντας λεύτερα όπως τώρα νερό στις βρύσες και προς τα μεγαρά σας, κύριε, πλατιές πόρτες, όπου μπορώ τα μεσημέρια να κοιμούμε με το κεφάλι στο νίσκιο και τα πόδια στη λιακάδα. Γεια σου λοιπόν. Με τους ώμους σου αφήνω εδώ, με τις αυλείς αλούστιο τους ανθρώπους, και μένω εγώ με τους δικούς μου, τους αλήτες. Ζω με τους λύκους, μάλιστα, όχι με τα φίδια. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Πόρωση πιο βαθιά από έχεις, φανταζόμουν. Μα βγήκες νικητής από τη δοκιμή μου. Είμαι ευχαριστημένος από σένα. Τόκα! Τι? Μίλησα στα αστεία. Για να σε δοκιμάσω, σου τα είπα και έσαι όλα αυτά και τίποτα άλλο. Με κάνεις και ονειρεύομαι με ανοιχτά μάτια. Και η εκδίκηση, η γυναίκα αυτή, η συνωμοσία. Δόλωμα μόνο. Χήμερα όλα. Φαντασία. Α, δόξα σε ο Θεός. Και προσφορά να ξεπληρώσω τα χρέη μου ήταν όραμα? Τα 500 δουκάτα φαντασία? Όχι. Πάνω σου τα φέρω. Ρουιμπλάς! Εδώ είμαι, αφέντη. Το στόμα του λέει ναι και λέει το βλέμμα του ίσως. Προδότη. Στάσου εδώ, Ρουιμπλάς. Σε λίγο θα έρθω. Ναι, δεν γελιόμουν. Εσύ είσαι Ρουιμπλάς. Θα φάρει. Εσύ, μες στο παλάτι τούτο, τι γυρεύεις? Περαστικός. Μα φεύγω. Είμαι πουλί του υπαίθρου. Μα εσύ, και αυτή η λιβρέα. Μεταμφίεση είναι? Η μεταμφίεση είναι όταν με δεις μετάλλα. Τι λες? Το χέρι σου, έλα, δώσ' μου να το σφίξω. Σαν στον καλό, χαρούμενο καιρό της φτώχειας που ζούσα δίχως στέγη, κρυώνοντας τη νύχτα. Τη μέρα νηστικός. Λεύτερος, τέλος πάντων. Παιδιά του λαού και οι δυο μας. Μοιάζαμε τόσο που μας έπαιρναν για αδέρφια. Συντρόφοι σε όλα. Μα η κακή ήρθε τέλος η ώρα που παίρνει πια ο καθένας το δικό του δρόμο.
4 χρόνια παν και να, σε ξαναβρίσκω και φάτω σαν παιδί και ελεύθερο σαν γύφτο. Τον ίδιο πάντα, πάντα το θαφάρι, πλούσιον μέσα στη φτώχεια του, που τίποτα δεν είχε ποτέ του, μα και τίποτα δεν λαχταρούσε. Εγώ όμως τι αλλαγή. Σαν ήμουν 20 χρονών γεμάτος πίστη στο νου μου, εγώ ο ξυπόλυτος, ο αλήτης, της ανθρωπότητας τη μοίρα μελετούσα. Έκλαια την παρακμή της Ισπανίας. Θαρούσα ο ανόητος πως εμένα αποζητούσε ο κόσμος. Και τα αποτέλεσμα, λακές. Φίλε, το βλέπεις, υπηρέτης, αυτή είναι η κατάντια μου. Αφέντη μου, έχω τον Ντόν Σαλούστιο. Το ξαδερφό μου, εδώ μένεις, στο παλάτι τούτο? Σήμερα πρωτομπήκα. Ο Ντόν Σαλούστιο έχει κάπου ένα άγνωστο κρυφό κονάκι, όπου ποτέ μου φαίνεται δεν πήγε μέρα. Από το παλάτι 100 βήματα, ένα σπίτι απόκρυφο. Αδερφέ, σε εκείνο κατοικώ. Τη νύχτα κάποτε έρχεται με κάτι συνοδούς του που τους μπάζει μέσα. Πάντα κρυφομιλούν και όλοι φορούνε μάσκες. Δύο αράπηδες μουγκούς έχω συγκατοικούς μου. Είμαι για αυτούς ο αφέντης. Πώς με λένε δεν ξέρουν. Εχθές μου λέει, πρέπει αύριο να είσαι στο παλάτι. Σαν έφτασα, μου λέει και βάζω τη λιβρέα. Γιατί τη μισητή στολή που βλέπεις και έχω, τώρα την πρωτοφόρεσα. Έλπιζε, φίλε Ρουιμπλάς. Να ελπίζω. Μα ακόμα τίποτα δεν ξέρεις από ό,τι μου συμβαίνει. Αδέρφη μου, άκου. Δράκος με δόντια πύρη να φωλιάζει εντός μου. Γι' αυτό την προσβολή δεν νιώθω της λιβρέας. Το απ' έξω σε φοβίζει. Αν έβλεπες το μέσα. Τι θες να πεις? Ζήτησε μέσα στην καρδιά μου κάτι ανήκουστο, τρελό, παράδοξο. Μια φρίκη ή μια κεραυνοβόλα συμφορά. Σκάψε ένα λαγούμι από το έγκλημα, πιο μαύρο, πιο βουβό από την τρέλα, και πάλι αλάργα θα σε από το μυστικό μου. Δεν το μαντεύεις? Ποιος να το μαντέψει? Όμως σε σένα θα το πω. Με τη βασίλισσα είμαι ερωτεμένος. Θεέ μου. Στο Εσκοριάλ, στο Αράνχουεθ και σε τούτο ακόμα κάποτε το παλάτι, πάνω σε ένα θρόνο είναι, αδερφέ, ένας άνθρωπος που η ζωή μας σε ένα νεύμα του μπορεί να σβήσει, που αισθάνεται το βάρος του η μισή οικουμένη. Λοιπόν, ο λακές εγώ, με νοείς? Αυτόν τον άνθρωπο, το βασιλιά, τον εζηλεύω. Το βασιλιά ζηλεύει? Τον ζηλεύω αφού αγαπώ τη γυναίκα του. Ευτυχισμένε. Το πέρασμά της καρτερώ όλη μέρα. Είμαι ένας τρελός. Η ζωή εκείνης της άμυρης γυναίκας γεμάτη στενοχώριες. Κάθε νύχτα το συλλογέμαι. Εδώ να ζει, μες στο όλο μίσος, στο γεμάτο ψέμα αυτό παλάτι, παντρεμένη με αυτόν τον βασιλιά που χάνει τον καιρό του στο κυνήγι. Χαζός, τριαντάρης γερασμένος, υπάνθρωπος, ανίκανος και για το θρόνο μα και για τη ζωή. Μια δυναστεία που σβήνει. Πώς μπήκε στην καρδιά μου η τρέλα αυτή? Δεν ξέρω. Μα κοίταξε. Αγαπάει η βασίλισσα κάποιο μαβί λουλούδι της Γερμανίας. Τραβώ μια λεύγα κάθε μέρα να βρω τέτοια λουλούδια. Ύστερα, τα μεσάνυχτα, κρυφογλιστράω μες στο βασιλικό τον κήπο σαν τον κλέφτη και βάζω τάνθη στο παγκάκι που αγαπάει. Μάλιστα, εχθές είχα την τόλμη στο μπουκέτο... Είμαι για να με κλαις. Να βάλω και ένα γράμμα. Τη νύχτα, για να φτάσω στο παγκάκι, πρέπει του κήπου τον περίβολο να σκαρφαλώνω. Και αυτά τα σιδεράγκαθα μπροστά μου βρίσκω που βάζουνε στους τοίχους. Κάποτε θα αφήσω απάνω εκεί τη σάρκα μου, τα σωθικά μου. Να βρίσκει τ' άνθη και το γράμμα μου. Δεν ξέρω. Το βλέπεις, αδερφέ μου. Είμαι τρελός. Ω, Θεέ μου. Ιδέα και τούτη. Γιατί? Πώς διάολος ήρθε? Μήπως ξέρω κι ο ίδιος. Στο σατανά θα την πουλούσα την ψυχή μου. Θα τη δεχόμουν και την κόλαση ακόμα για να πετάξω τις αλυσίδες που με δένουν. Και τη βασίλισσά μου με ένα κοστούμι που να μην με ντροπιάζει. Με ένα άλλο ρούχο να μπορώ να τη σημώνω. Μα ο Λίσσα, να είμαι κοντά της, έτσι, λακές με τη λιβρέα. Να είμαι για εκείνη ένας λακές. Ο Θεέ μου, ελέησέ με. Για την αγάπη αυτή που σε έχει θαμπωμένον, αν σε ενθρηνώ, αδερφέ μου. Άλλο τόσο σε ζηλεύω. Ρουιμπλάς, δώσ' μου το χέρι σου. Να τα λεφτά! Ο διάολος να με πάρει. Πίσω από την πόρτα αφού κραζόταν ο αλητήριος. Μα τι με νοιάζει. Ευχαριστώ σας, Ντόν Σαλούστιο. Τώρα που οι δυο τους, ο Ντόν Κέσσαρας και ο Ρουιμπλάς, είναι παράμερα, ας προχωρήσω εγώ στα σχέδιά μου.
Εσείς, κοπιάστε. Σας λείπει η μιλιά, γι' αυτό η ακοή σας να περσεύει. Αυτόν που τα λεφτά μετρά, σαν θα βγει δόθε, πάρτε τον από πίσω και συλλάβετε τον. Αυτή η περγαμηνή είναι η ίδια ταγή. Από το χέρι μου γραμμένη. Σ' Αφρικανούς κουρσάρους τέλος θα τον πουλήσετε στο Πέλα ο Πέρα. Δικά σας 1000 τάλιρα. Και τώρα δρόμο. Τι νόστιμο. Τι γλέντι. Τα άλλα δικά σου να τα τοποθετήσεις σε ισορροπία. Αδέρφη, το μερίδιό σου. Τι, πώς. Έλα, έλα, πάρτα. Πάρτα και γίνε ελεύθερος. Ω, διάβολε. Α, όχι. Τη λευτεριά τη χρειάζεται η καρδιά. Η δικιά μου μοίρα είναι εδώ και εδώ χρωστάω να μείνω. Όπως σου αρέσει. Πόσο μοιάζουν οι δυο τους, ο Ντον Κέσσερας και ο Ρουί Μπλας, και ο αέρας και η όψη περίπου τα ίδια. Αυτή τους η ομοιότητα βοηθάει τα σχέδιά μου. Γεια σου, Ρουί Μπλας! Δώσ' μου το χέρι σου. Ρουί Μπλας! Αφέντη. Ρουί Μπλας, σήμερα την ώρα που πρωτόρθες στο παλάτι, παλτό φορούσες. Ναι, άρχοντά μου. Δεν θα σε είδε τότε κανείς μες στο παλάτι με λιβρέα. Ούτε και σε όλη τη Μαδρίτη. Ωραία, βγάλε το ρούχο που φοράς. Το βγάνω, αφέντη. Κάτσε λοιπόν και γράφε. Σήμερα θα μου κάνεις το γραμματικό. Είναι ένα ραβασάκι που το στέλνω στις καρδιάς μου την καλή. Γράφε λοιπόν, υπαγορεύω. Κίνδυνος τρομερός κρέμεται απάνω από το κεφάλι μου. Η βασίλισσά μου μόνο μπορεί να αποσοβήσει την ανεμοζάλη αν έρθει να με βρει στο σπίτι μου το βράδυ. Αλλιώς είμαι χαμένος. Ζωή, καρδιά και νου μου στα πόδια της μπροστά που τα φιλώ, αποθέτω. Το έγραψες κιόλας, να το δω. Τέλειο, αλήθεια. Υπόγραψε το τώρα. Αφέντη, με το όνομά σας. Όχι δα, το ερωτικό μου ψευδώνυμο είναι Κέσσερας. Υπόγραψε έτσι, Κέσσερας. Μα την υπογραφή η κυρά δεν τη γνωρίζει. Είναι αρκετή σφραγίδα. Φεύγω, Ρουί Μπλας. Φεύγω απόψε και σ' αφήνω εδώ. Άδολου φίλου σχέδια έχω για σένα. Θα αλλάξει πια η κατάστασή σου, μα είναι ανάγκη να με υπακούς το κάθε τι. Επειδή σε βρήκα πιστό, διακριτικό, σεμνό υπηρέτη. Αφέντη μου, σε ευχαριστώ. Πού θα σταλεί το γράμμα? Εγώ θα το φροντίσω. Α, έλα, γράψε τώρα άλλο ένα. Εγώ, Ρουί Μπλας, λακές του Μαρκίσιου Ντον Σαλούστιο. Σε κάθε φανερή ή κρυφή περίστασή του θα τον υπηρετώ σαν άνθρωπος δικός του. Αυτό ήταν όλο. Βάλε την υπογραφή σου. Την ημερομηνία. Ωραία, δώσε μου το. Ένα σπαθί μου φέρανε πριν από λίγο. Να του. Ρουί Μπλας, για πιάστο. Τι σου λέει? Α, βάλ το απάνω σου να δω τι εντύπωση θα κάνει. Ωραία σου πάει. Μα εσύ, παιδί μου, τέλειος φαίνεσαι άρχοντας. Έρχονται. Η ώρα που η βασίλισσα περνάει κοντεύει. Να ο Μαρκίσιος Ντελμπάστο, ο πρώτος της αυλής Παλατιανός. Γρήγορα βάλ το πανοφόρι μου, Ρουί Μπλας. Μα αφέντη, γιατί? Κάνε χωρίς μιλιά ό,τι σου λέω. Βάλε και το καπέλο αυτό. Δώστε μου την άδεια, Μαρκίσιε Ντελμπάστο, τον Ντον Κέσσερα, τον ξάδερφό μου, τον κόντε της Γκαρόφας στο Βαλαλκαθάρ να σας συστήσω. Θεέ μου, τι σημαίνει αυτό? Σώπα. Κύριε, χαίρο. Έλα, έλα, χαιρέτα, Ρουί Μπλας, μην τα χάνεις. Μαρκίσιε, τα σεβάσματά μου. Ντον Κέσσερα, την κυρία μητέρα σας πάρα πολύ τη συμπαθούσα. Πολύ έχει αλλάξει τον Σαλούστιο και τρόμαξα να τον γνωρίσω. Μα λείπει 10 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, ξανάρθε. Θυμάστε αλήθεια τι άσωτος ιός Μαρκίσια, πώς τα λεφτά του αλίπητα σκορπούσε αδιάκοπα κοντσέρτα, ζεύκια, μασκαράτες και τρέλες που θαμπώναν τη Μαδρίτη. Σε 3 χρόνια καταστροφή. Μόλις γυρίζει τώρα από τις Ινδίες. Αρχοντά μου. Ξάδερφο να με λες, σαν που είπε κιόλας. Γνήσιοι αρχόντι είναι οι Μπαθάν. Τον Ινκουέθι Βίσα έχουμε εμείς γενάρχη. Είμαι του Φίνλας ο Μαρκίσιος και είσαι ο κόντες της Γκαρόφας. Ισόβαθμοι αν το λογαριάσεις. Πού να με σέρνει ο άθλιος, σε τι παιχνίδι βρωμερό. Είναι σωστή η εξήγησή σας. Αν είναι ξαδερφός σας, είναι και δικός μου. Μαρκίσιε τη Σάντα Κρούς, σωστά. Είναι μια γενιά μας. Εδώ ο Ντον Κέσσερας. Αλλά φαντάζομαι όχι αυτός που ο κόσμος τον θεωρούσε πεθαμένο. Ακριβώς ο ίδιος. Ώστε γύρισε. Από τις Ινδίες. Πραγματικά. Σας έρχεται στο νου. Πώς όχι, ήμουν στη γέννησή του. Μαρκίσιε, μια λέξη.
Τα χρέη του τα πληρώνω. Με το αξίωμά σας μπορείτε εσείς να τον βοηθήσετε. Είναι τώρα μες στην αυλή καμιά καινή θέση, στο βασιλιά ή και στη βασίλισσα ίσως. Στη βασίλισσα, ο Θεέ μου. Κύριοι, πάρετε τις θέσεις σας. Περνάει η βασίλισσα σε λίγο. Ξύπνα, Ρουιμπλάς. Μην ονειρεύεσαι. Εγώ σε λίγο φεύγω από τη Μαδρίτη. Το σπιτάκι μου, αυτό που μένει στο γεφύρι μαζί με τους μουγκούς Ρουιμπλάς, σου το χαρίζω. Μόνο τα μυστικά κλειδιά του θα κρατήσω. Κάνε το θέλημά μου. Εγώ την τύχη σου θα κάνω. Ανέβαινε και μη δηλιάζεις. Τώρα είναι ώρα. Η αυλή είναι χώρα όπου κανείς βαδίζει χωρίς να καλοβλέπει. Βάδιζε με μάτια δεμένα. Βλέπω εγώ για σένα, αγαπητέ μου. Η βασίλισσα. Να τη. Περνάει μπροστά μου. Θα είμαι δίπλα τη σε λίγο. Ο Θεέ μου, δώσ' μου κουράγιο. Βόηθαμε. Στέριωσε, μη λυγίσουνε τα γόνατά μου. Τι ζάλι τον Κέσσαρα σε πιάνει. Βάρε το καπέλο σου, ακούς. Είσαι πρωτότιμος της Ισπανίας και οι πρωτότιμοι δεν βγάζουν το καπέλο τους μπρος στη βασίλισσα. Ο Θεέ μου, και τώρα, αφέντη μου, ποιος είναι ο ορισμός σας? Να αρέσεις τη γυναίκα αυτή και να είσαι ο εραστής της. Έφυγε ο βασιλιάς ωστόσο και ήσυχη θα έπρεπε να ήμουν. Και να δεν είμαι. Αυτός ο Ντόν Σαλούστιο είναι ο βραχνάς μου. Είναι άνθρωπος που μου έχει μίσος. Δεν πήγε όπως θελήσατε στην εξορία? Μίσος σου λέω. Ναι, Καζίλδα, πήγε. Ωστόσο ο Μαρκίσιος αυτός είναι ο κακός ο δαίμονας για μένα. Σαν ήταν για να φύγει την παραμονή στο χειροφύλημα, ήρθε όπως συνήθως. Με σημώνει και... άξαφνα σκύβει, ελαστικός, λες και σερνόταν. Και στο χέρι μου νιώθω το φιδίσιο στόμα. Το χρέος του εκτελούσε, όπως το κάνουμε όλοι. Από τότε τις νύχτες, μπρος μου βρίσκεται μες στα όνειρά μου και μου φιλεί το χέρι, το φρικτό αυτό τέρας. Τι λες γι' αυτό? Ονειροφαντασιές και τίποτε άλλο. Ναι, πιο πραγματικές έγνοιες έχει η ψυχή μου. Ο βασιλιάς κυνήγει, πάντα λείπει, πλήξει. Μόνο 12 μέρες είμαι πλάι του μέσα σε 6 μέρες. Είναι αυτός ο πλάι σας καθημερινά, ο Ντόν Κουριτάν? Τόσο καλή εσείς και τόσο ψυχοπονιάρα. Τίποτα δεν θα ρίξετε στον Ντόν Κουριτάν. Ούτε ένα βλέμμα, ούτε μια λέξη. Κι ωστόσο έχει κάτω από την πανοπλία του γεράκος αυτός μεγάλον έρωτα για σας. Μου φέρνει πλήξη αυτός ο Ντόν Κουριτάν. Ναι, αλλά μιλήστε του όμως. Ας κάνω το χατήρι σου, Καζίλντα. Καλημέρα, Κόντε. Δέσποινα, τα σεβάσματά μου. Αχ, η βασίλισσα είναι σήμερα μαγεία. Για δες το γερολέλεκα. Στέκεται πάντα πλάι στο νερό που λαχταρά και αφού μια μέρα ολάκερη προσβήνει, αρπάζει τέλος πάντων μια καλημέρα ή καλησπέρα, μια λεξούλα και φεύγει ολόχαρος με φετιλία στο ράμφος. Αχ, σώπαινε. Δεν βαστώ άλλο. Θέλω να βγω έξω. Για να βγει η βασίλισσα... είναι ανάγκη ένας πρωτότιμος της Ισπανίας που να έχει το δικαίωμα του κλειδιού να ανοίξει. Έτσι το ορίζουν οι κανονισμοί την κάθε θύρα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατό από αυτούς κανένας την ώρα αυτή να βρίσκεται μες στο παλάτι. Ώστε είμαι φυλακή. Ώστε θέλουν να πεθάνω. Μα τέλος πάντων, Δούκισσα. Γρήγορα μια τράπουλα. Ένα τραπέζι και να παίξουμε. Οι γυναίκες όλες κοντά μου. Μη σαλέψετε, κυρίες. Το ορίζει ο νόμος. Η μεγαλειότητά σας μπορεί να παίζει μοναχά με βασιλιάδες ή συγγενείς του βασιλιά. Λοιπόν, καλέστε αυτούς τους συγγενείς. Πάντα στριμμένη η Δούκισσα. Στον τωρινό μας βασιλιά ο Θεός δεν έχει δώσει καθόλου συγγενείς. Έχει πεθάνει η ρήγησα μητέρα και είναι τώρα μόνος. Άλλωστε σήμερα είναι, ξέρετε, των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Πάμε. Μ' αφήνεις, Καζίλδα. Πρόσταξε η Δούκισσα να φύγουμε. Η ρήγησα είναι ανάγκη στα θρησκευτικά της χρέη να μείνει. Στα χρέη της τα θρησκευτικά, στους ρευμασμούς της να πεις. Και τώρα πώς να τους ξεφύγω, μόνη. Ότο αποτύπωμα στον τοίχο του ματωμένου του χεριού. Ώστε πληγώθηκε, Θεέ μου, μα φταίει κι αυτός. Γιατί να σκαρφαλώνει σε μάντρα έτσι ψηλή? Γιατί να μου φέρει τάνθη που εδώ μου αρνιούνται για ένα τόσο λίγο πράγμα, να κινδυνεύει τόσο?
Δίχως άλλο οι μύτες των σίδερων τον πλήγωσαν. Λίγη νταντέλα κρεμότανε σε αυτές. Μια μόνη στάλα από το αίμα αυτό για με χυμένη αξίζει ως όλα μου τα δάκρυα. Είναι τρεις ημέρες που δεν ήρθε. Πληγώθηκε. Αγνωστό μου αγόρι, όποιος κι αν είσαι, εσύ που βλέποντάς με μονάχη χωρίς να μου ζητάς τίποτα και χωρίς καν τίποτα να ελπίζεις, τον κίνδυνο ψηφώντας έρχεσαι σε μένα, εσύ που χύνεις το αίμα σου, ο εσύ που παίζεις και τη ζωή σου για να έρθεις να δώσεις ένα λουλούδι στη βασίλισσα της Ισπανίας, όποιος κι αν είσαι, να είσαι ο ακριβώς της μάνας σου και ευλογημένος από μένα. Το γράμμα του με καίει. Βοήθα με Παναγιά και ας μην ταξίζω. Βοήθησέ με, το γράμμα θα το διαβάσω για στερνή φορά και τότε το σκίζω. Είναι ένας μήνας τώρα που το λέω. Κάτω από τα πόδια σας χαμένο στο σκοτάδι που τον σκεπάζει είναι ένας που σας αγαπάει και που υποφέρει, Δέσποινα. Φτωχός κουλίκι με ένα άστρο ερωτεμένο που για σας θα δώσει αν είναι ανάγκη τη ζωή του και που λιώνει στα χαμηλά ενώ εσείς σας τράφτετε στα ύψη. Όταν διψά η ψυχή πρέπει να πιει. Κι ας είναι μακάρι και φαρμάκι. Τίποτα δεν έχω στον κόσμο. Μα είναι ανάγκη τέλος πάντων κάποιον να αγαπάω εγώ. Το βασιλιά μου αν το ήθελε θα αγάπαγα. Μα εκείνος έτσι μα παρατά ολομόνοχη. Ορφανή από αγάπη. Γράμμα από το Ρίγα. Το έφερε ο νέος υπασπιστής του Ρίγα. Ω, από το Ρίγα αυτό με σώσει. Πού βρίσκομαι? Τι ωραία. Για ποιον είμαι εδώ? Αυτό είναι θεία βοήθεια. Δώστε μου το. Από πού μου έρχεται αυτό το γράμμα? Από το Αράγχουεθ, όπου ο Ρίγας κυνηγάει. Ω, τον ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Εμπρός, διαβάστε το, δούκισα. Κυρά μου, φυσά δυνατός αέρας. Σκότωσα 6 λύκους. Κάρολος. Αλιμονό μου, αυτό ήταν όλο. Σκότωσε 6 λύκους. Για δώστε μου να δω. Δεν είναι με το ίδιο του το χέρι, μόνο που υπογράφει. Όνειρο βλέπω. Το ίδιο γράψιμο με άλλο γράμμα, αυτό που έχω στον κόρφο μου κρυμμένο. Πού είναι ο κομιστής? Νάτος. Το παλικάρι αυτό? Ναι, είναι ο κύριος Κέσσαρας του Μπαθάν, κόντες της Γκαρόφας. Θέλω να του μιλήσω. Ακούστε, κύριε. Τρέμω, με βλέπει, μου μιλάει. Μιλάει σε μένα το Ρουί Μπλας. Πλησιάστε, κόντε. Ναι, βασίλισσά μου. Το γράμμα αυτό ο βασιλιάς για μένα το υπαγόρεψε. Ναι, απ' τα λογό του, βασίλισσά μου. Το βλέμμα του με σφάζει. Μα τι έχει το παλικάρι? Πώς χλωμιάζει. Κυρά μου, ο νέος αυτός είναι άρρωστος. Λιποθυμάει. Ο Θεέ μου, το χέρι του είναι πληγωμένο. Γρήγορα κάτι να μυρίσει. Πάρε τούτο το μπουκαλάκι, είναι ένα υγρό. Το έχω στον κόρφο μου για κάθε ανάγκη. Στον κόρφο της, για ένα κομμάτι από την ταντέλα του πουκαμίσου μου, ο Θεέ μου. Εκείνος είναι. Πάμε. Είναι αργά. Στο σπίτι του να συνοδέψουν τον κόντε. Σπλαχνίσουμε και μη μου πάρεις, Θεέ, το νου. Τούτο το κομματάκι το σκισμένο της δαντέλας το είχε κρυμμένο μέσα στον κόρφο της, απάνω στην καρδιά της. Στην καρδιά της. Θα φέρω δυο σπαθιά που θα έχουν το ίδιο μάκρος. Κύριε, τι θέλετε με αυτό να δείξετε? Στα 1650 ήμουν ερωτεμένος. Κάποιος νέος, όμορφος σαν τον έρωτα, καλοφτιαγμένος, από πολύ κοντά κοιτούσε την καλή μου και κάτω από τον μπαλκόνι τη συχνοπερνούσε. Το όνομά του Βάσκεθ. Λοιπόν, αυτόν τον Βάσκεθ τον σκότωσα. Κύριε. Αργότερα, στα 80, πέρασε από το νου μου πως η εκλεκτή μου με ξεγελούσε με τον Τίρσον Καμονάλ. Ένα παλικαρόπουλο από αυτά τα δίθεν ωραία. Τον Τίρσον Καμονάλ τον σκότωσα. Μα κύριε, πέστε μου τέλος, τι σημαίνουν όλα αυτά? Αυτά σημαίνουν τον 4, πως αύριο στις 4 πίσω από το πολατιού το Παρεκκλής είναι ένα μέρος ερημικό. Για ανθρώπους με τιμή κατάλληλο. Σημαίνουν πως 4 θαρώ σας λένε εσάς. Και εμένα, Don Κάσπαρ Γκουριτάν de Tassis y Guevara. Κόντε του ουνιάτε. Πάντως την ώρα έρχομαι. Σύμφωνοι, αρχοντά μου. Θα'ρθω. Ο Θεέ μου, μονομαχία. Ελπίζω να μην με είδαν. Στη βασίλισσά μου την είδηση τρέχω να δώσω. Για καθοδήγησή σας, κύριε, οφείλω να σας πω πως δεν είναι και πολύ του γούστου μου οι ωραίοι κορτάκιδες και όλοι οι κομψίλοι με κοντόρι και οι στριψομιστάκιδες. Γίνηκα σαφής? Δεν σας νιώθω. Πως, μια χαρά με νιώθετε. Για το ίδιο πλάσμα και οι δυο μας τσιμπηθήκαμε. Μες στο παλάτι αυτό περσεύει ο ένας μας. Να παλέψω μαζί σας την ερωτική κονίστρα δεν τα πολύ καταφέρνω. Πρώτο, έχω αθρίτη. Δεύτερο, δεν είμαι δα τόσο ανόητος να έχω αντίπολο ένα πανέτοιμο παλικαράκι σαν και εσάς. Γι' αυτό, επειδή μου φαίνεστε πολύ μαριόλος, ευαίσθητος, ωραίος, πολύ χαριτωμένος,
Πρέπει να σας σκοτώσω. Προσπαθήστε. Αύριο. Όπως είπατε, στις 4. Το γέρι σας. Θα σας προσμένω. Τώρα φεύγω. Ανοίγουνε την πόρτα. Θεέ μου, η καλή μου, η βασίλισσα. Εσάς ζητούσα, Ντόν Κουριτάν. Εμένα. Και αυτή την ευτυχία που τη χρωστώ, βασίλισσά μου. Να, πάνω στην κουβέντα. Τώρα δά, είπε κάποια καλή Καζίλδα. Τι τρελές που είναι οι γυναίκες. Ισχυριζόταν η Καζίλδα πως για μένα θα κάνατε ό,τι θα ήθελα. Έχει δίκιο. Εγώ όμως είπα πως όχι. Ω, έχετε άδικο, κυρά μου. Η επιθυμία της βασίλισσάς μου είναι για μένα νόμος. Για μένα θα δίνατε, είπε, τη ζωή σας και το αίμα σας. Πολύ σωστά το πει, Καζίλδα. Ναι, βασίλισσά μου, το κάθε τι είμαι πρόθυμος για σας να κάνω. Το κάθε τι? Το κάθε τι. Ορκιστείτε τότε. Ορκίζομαι. Θα φύγετε λοιπόν από τη Μαδρίτη αμέσως. Στο Νόιμπουργκ, στον πατέρα που είναι ο κλέκτορας του, να πάτε τούτο εδώ το ινδικό κουτάκι. Την έπαθα. Στο Νόιμπουργκ. Ναι. 600 λεύγες. 550. Πότε να φύγω? Ευθύς. Αχ, αύριο. Όχι αμέσως. Πιάστηκα. Μα. Μου δώσατε όρκο. Μια υπόθεση. Θα πρέπει αύριο το πρωί να. Είναι αδύνατο. Μόνο για μια μέρα. Μη μου χαλάτε το χατήρι. Φύγετε. Αν. Θα σας φιλήσω. Δεν αντιλέγω πια. Θα γίνει, Δεσποινά μου. Είναι ένα μάξι κάτω και σας περιμένει. Έχει προβλέψει για όλα. Πάρτε την κασετίνα και πηγαίνετε στο καλό. Φεύγω. Το θέλημά σας θα γίνει ευθύς. Ωραία. Δεν θα τον σκοτώσει. Μια τύχη σαν αυτή κάποιο μυστήριο κρύβει, αρχοντές μου. Έχει το δέρα στο Χρυσόμαλο. Έχει γίνει πρώτος γραμματικός, πρωθυπουργός και δούκας του Ολομέδου, Ντον Μανουέλ. Μέσα σε 6 μήνες. Έχει πλάτες στα μυστικά. Η βασίλισσα. Η αλήθεια αυτή είναι. Ο βασιλιάς ψυχή τρελή και αρρωστημένη στο Εσκοριάλ κλεισμένος. Αφήνει την αρχή. Κι όλα από τις βασίλισσες παίρνουν τα χέρια. Εκείνη κυβερνάει εμάς, αγαπητέ μου, τον Πέντρο. Και πάλι αυτήν την κυβερνάει αυτός, ο Ντον Κέσσαρας του Μπαθάνου. Περίεργος άνθρωπος, μα την πίστη μου, αυτός ο Ντον Κέσσαρας. Δεν το καταλαβαίνω. Έχει τη θλιβερή παραξενιά να κατοικεί κοντά στο μέγαρο του Τόρμεθ. Σε ένα σπιτάκι με κατάκλειστα παντζούρια, με 2 φρουρούς, λακέδες μαύρους, που αν δεν ήταν μουγγί, θα είχαν πολλά να πούνε. Μουγγί. Όλοι οι άλλοι του υπηρέτες μένουν στο παλάτι. Παράξενο. Είναι πάντως σε ποσό η μεγάλο τον Φερνάντο αυτός ο Ντον Κέσσερας του Μπαθάν. Ας αφήσουμε επί του παρόντος τον Ντον Κέσσερα, κύριοι, και τις κρατικές τώρα ας κοιτάξουμε υποθέσεις. Σας είχα για μια θέση αλκάδη του ανυψού μου ζητήσει από το Ταμείο των Ιερών Λειψάνων μια πίστοση. Και εσείς μου είχατε τάξει πως σύντομα τον ξαδερφό μου Μέρχιο Ντέλπα έπαρχο θα τον διορίζετε στην Αραγόνα. Ωστόσο, πλικήσαμε την κόρη σας. Δεν είναι μέρας. Ακόμη δεν τέλειωσαν οι γιορτές του γάμου. Τι πιέσεις συνεχώς. Ο αλκάδης σας θα γίνει. Καλά. Θα γίνει και ο δικός σας έπαρχος. Κύριοι σύμβουλοι της Καστήλιας, απαραίτητο είναι θαρώ κανονικά τα μερτικά μας να οριστούν. Να μπει μια τάξη στα δικαιώματά μας. Είναι τώρα σκόρπι σε χέρια ένα σωρό της Ισπανίας οι πόροι. Εσείς Σουμπίλια των καπνών τη μίσθωση έχετε. Μαρκίσι εσείς του Πριέγου σας ανήκει ο Μόσκος και το Λουλάκι. Ο Καμπορεάλ εις Πρατηφόρο στο Κεχριμπάρι και στο Χρυσάφι. Μοντάζγο, εσείς που ανήσυχα έτσι με κοιτάτε, τα καταφέρατε να πάρετε μονάχο στο φόρο από τα χαρτιά, τον Μπρούντζο, τα Τελωνία και τη Δεκάτη στη θάλασσα και το Μολύβι. Εγώ δεν έχω τίποτα, κύριε. Δώστε κάτι και σε μένα. Για κουτό γεροδιάβολο. Μα αυτός τα κέρδη τα θετικότερα έχει. Εκτός από τις Ινδίες και τα νησιά των δυο των θαλασσών του ανήκουν. Τίποτα εγώ σας λέω δεν έχω. Έχει τους μαύρους. Εγώ να παραπονεθώ. Πρέπει να έχω τα δάση. Δώστε μου εσείς το αρσενικό και εγώ τους μαύρους σας τους παραχωρώ. Όρεξη. Ω ενάρετη εσείς σύμβουλοι. Υπουργοί μου ακέραιοι. Να πως υπηρετείτε. Σαν τους υπηρέτες που γδίνουνε το σπίτι εκείνο που δουλεύουν. Δεν τρέπεστε λοιπόν. Και διαλέτε την ώρα που η Ισπανία θρηνεί στο ψυχοράγημά της. Για άλλο λοιπόν δεν νοιάζεστε παρά μονάχα τις τσέπες να γεμίσετε και δρόμο. Με μια σταλιά ντροπή κοιτάξτε. Η Ισπανία πάει με το μεγαλείο της και την αρετή της. Από τον καιρό του Φίλιππου του Τέταρτου όλοι χάσαμε δίχως πόλεμο τη Βραζιλία και την Πορτογαλία. Στην Αλσατία τον Μπρίζαχ. Το Στάινφορτ μέσα στο Λουξεμβούργο και έπειτα όλη την Κομιτεία με τα χωριά της, πέρα ως πέρα. Η Ευρώπη από τη μια ως την άλλη άκρη που σας μισεί, σας βλέπει και χασκογελάει. Η Γαλλία προσμένει, η Αυστρία παραμονεύει.
Ο βαβαρός Ινφάντης πεθαίνει. Το κράτος είναι σε χρήμα και στρατό φτωχό και εξαντλημένο. Στις θάλασσες που οργή θεού τη συνταράζει, 300 πλοία χαθήκανε, χώρια ή γαλέρες. Και τολμάτε. Ο λαός σε 20 χρόνια μέσα το αβάσταχτο σηκώνοντας τους ώμους βάρος για σας, τα γλέντια σας, τις αγαπητικές σας. Ο δύστυχος λαός που ακόμα τον φορτώνουν, ίδρωσε 430 εκατομμύρια χρυσάφι. Δεν σας φτάνουν και ζητάτε κι άλλα. Ο ντρέπομαι αφεντάδες για λογαριασμό σας. Στήφοι πλιατσικολόγοι στο ύπεθρο ρημάζουν τον τόπο. Καίνε τα σπαρτά. Πίσω από κάθε θάμνο και ένα ντουφέκι καρτερίστημένο. Καμιά δουλειά δεν γίνεται ίσια. Όλο πλεκτάνες. Είναι ένας βόθρος η Ισπανία όπου ξεπέφτει κάθε έθνος στη βρωμιά. 100 ληστάδες έχει κάθε άρχοντα στη δούλεψή του. Κάθε νύχτα οι δολοφόνοι δουλεύουν. Βοήθεια κράζουν όλοι. Με τον ίδιο εχθές με κλέψαν στο γεφύρι του Τολέδου. Η μισή Μαδρίτη γδίνει την άλλη μισή. Πουλιούνται οι δικαστές. Πεθαίνει η Ισπανία. Η Ισπανία μας σβήνει. Το μαύρο αιώνα αυτό γκρεμίζεται το κράτος και για τα πομινάρια του μαλώνεται έσχος. Ορίστε. Είναι η παρέτησή μας, κύριε Δούκα. Η δική μου και του Ντον Φερνάντο ντε Κόρντοβα. Ευχαριστώ. Θα πάτε στην Ανταλουσία. Ντον Φερνάντο εσείς. Και στην Καστίλια εσείς, Ντον Πέτρο. Μαζί και οι φαμελιές σας. Καθίστε τα χτήματά του, ως αύριο να έχει γίνει. Όποιος δεν θέλει να βαδίσει το δικό μου δρόμο, μπορεί να ακολουθήσει τους κυρίους. Γιέ μου, έχουμε αρχηγό. Θα γίνει αυτός μεγάλος άνθρωπος. Θα το δείτε. Αν βρει καιρό να γίνει. Όσους από εσάς μείνουν, θα τους δεχτώ σε συνεργασία σε 2 ώρες. Άρχοντες, τα σεβάσματά μου. Και τώρα που έμεινα μόνος, σας ρίξω μια ματιά στην αλληλογραφία. Σας ευχαριστώ. Χριστέ μου. Ήταν ωραίο που τους μιλήσατε έτσι, Δούκα. Δεν αντέχω, πρέπει να σφίξω αυτό το τίμιο χέρι που είναι όλο σταθερότητα και όλο ειλικρίνεια. Είναι 6 μήνες τώρα που την αποφεύγω και να τη δω τόσο άξαφνα. Βασίλισσά μου, είσαστε εδώ. Ναι, Δούκα, εδώ ήμουν. Τα άκουγα όλα. Τα λόγια σας ρουφούσα. Δεν το φανταζόμουν. Το καμαράκι αυτό. Κανένας δεν το ξέρει. Ο Φίλιππος ο Τρίτος είπε και το άνοιξαν στον τοίχο για κρυψώνα. Πόσες φορές εδώ τον Κάρολο το Δεύτερο είδα να παρακολουθεί κατσούφι στα συμβούλια που πούλαγαν το κράτος του και που το βιός του το ρήμαζαν. Και τι έλεγε? Μα τίποτα. Τραβούσε στο κυνήγι. Μα εσείς, στα αυτιά μου ακόμα ηχή της απειλής σας ο τόνος. Τους τα ψάλατε έξοχα. Και πόσο είχατε δίκιο. Οπέστε αυτά όλα που τα μάθατε. Πώς συμβαίνει το στόμα σας να λέει αυτά που των βασιλιάδων θα έπρεπε να μπορεί να λέει το στόμα? Τόσο μεγάλος, τρομερός, γιατί είσαστε όπως θα ήταν ο ίδιος ο Θεός? Γιατί σας αγαπώ. Γιατί το νιώθω εγώ, ο από όλους μισημένος, πως ό,τι αυτοί γκρεμίζουνε, σε σας απάνω θα σωριαστεί. Γιατί τον κόσμο θα σώζα ώστε και σας μαζί με αυτόν να σώσω. Αχ, είμαι εγώ ένας άμυρος που σας λατρεύει. Σας σκέφτομαι όπως σκέφτεται ο τυφλός το φως. Σας αγαπώ μέσα από τα βάθη του σκοταδιού. Δεν θα τολμούσα ούτε την άκρη να αγγίξω του δαχτύλου σας, βασίλισσά μου. Υπόφερα πολύ. Ω, να ξέρατε. Είμαι τώρα μπρος σας και σας μιλώ. Τη φλόγα μου 6 μήνες έκρυψα. Και έφευγα μακριά, μακριά σας. Σας αγαπώ. Τολμώ. Και μπρος σας, δεσποινά μου, το ξεστομίζω. Αν πείτε να πεθάνω, θα το κάνω. Μίλα μου. Τέτοια λόγια άλλη φορά ποτέ δεν μου είπαν. Η ψυχή σου σαν μου μιλάει, ολάκαιρη με συγκλονίζει. Τα μάτια σου, η φωνή σου είναι για μένα μια ανάγκη. Ω, να ξέρες πόσες φορές μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες που η ματιά σου με απόφευγε, πόσες φορές. Αλλά όχι. Τόσο γρήγορα αυτό δεν πρέπει να το ομολογήσω. Σωπαίνω. Τρέμω. Είμαι πολύ δυστυχισμένη. Τελειώστε. Ξεχυλάει η καρδιά μου όταν μιλάτε. Λοιπόν, άκου. Τίποτε δεν θα σου κρύψω. Έγκλημα αν είναι τόσο το χειρότερο. Όταν ξεσκίζεται η καρδιά, πρέπει να αφήνεις και ό,τι κρυμμένο φύλλα ένα φανεί. Τη ρίγησα είπες απόφευγες. Λοιπόν, αυτή σ' αναζητούσε. Έρχομαι κάθε μέρα στον κρυψώνα ετούτο. Στείνω τα αυτή μου αμίλητη όσα λες μαζεύω. Σκλαβωμένη από τη λαλιά σου που μου ξυπνά το ενδιαφέρον για όσα λέει. Εσύ ο αληθινός για με αρχηγός και ρήγας. Εκεί που θα έπρεπε ο Θεός να σε είχε βάλει, σε βάζει μια γυναίκα. Ναι.
Φροντίζεις για ό,τι με συγκινεί βαθιά και σε θαυμάζω. Για ένα λουλούδι στην αρχή και έπειτα για ένα κράτος. Πρώτα ήσουν ο καλός και τώρα είσαι ο μεγάλος. Σαν θα έχουμε καιρό, θα σου ιστορίσω τόσα υπόφερα. Ολομόναχη, λησμονημένη χωρίς ελπίδα, χωρίς αγάπη και χωρίς μια χρυσαχτίδα. Σκλάβα. Ο νέος είναι σκλάβα. Δούκα, πρέπει ο Θεός γι' αυτό σε στέλνει εδώ. Το κράτος τούτο να σώσει το τιμόρροπο. Να σύρεις έξω το λαό, το δουλευτή από το βάραθρό του. Και να αγαπάς εμέ που πάσχω. Κυρά μου, στα γόνατά σου πέφτω. Ντον Κέσσαρα, σου δίνω την ψυχή μου. Βασίλισσα όλων. Μα για σε μια απλή γυναίκα. Με την καρδιά, με την αγάπη με δικιά σου. Δούκα, θα σεβαστεί τιμή σου την τιμή μου. Σα με καλέσεις θα έρθω. Είμαι έτοιμη. Χαίρε. Ω Θεέ μου, οι ουρανοί μπροστά μου τώρα ανοίγουν. Η μέρα αυτή είναι η πρώτη μέρα της ζωής μου. Μπρος μου ένας κόσμος από φως προβάλλει. Κόσμος όμοιος με τον ονείρον μας στους παραδείσους. Η βασίλισσα, Χριστέ μου, μ' αγαπά. Είναι αλήθεια. Εγώ είμαι ο ίδιος. Είμαι πιο ψηλά από το ρίγα αφού έχω την αγάπη της. Θαμπώνει ο νους μου. Ευτυχισμένος, νικητής, αγαπημένος. Δούκας του Ολμέδου και αρχηγός της Ισπανίας. Και η καρδιά της δικιά μου. Μου μίλησε, είμαι βέβαιος. Ω ναι, είναι εκείνη. Κι εγώ που από την καρδιά μου σβήνει κάθε φόβο η αγάπη της, τη διαλαλώ μπροστά στο Θεό μου που μ' ακούει. Μπορείς να εμπιστευτείς σε μένα, δεσποινά μου, ως ρίγισσα στο μπράτσο μου, ως γυναίκα στην καρδιά μου. Τίμια και αγνή η αγάπη μου, βαθιά της κρύβει την αφουσίωση. Μη φοβάσαι. Καλημέρα. Χριστέ μου, χάθηκα. Ο Ντον Σαλούστιο. Στοίχημα ότι δεν με σκεφτόσουν, Ρουί Μπλας. Η αφεντιά σας με ξαφνιάζει, το ομολογώ. Κοιτούσα προς τον Άγγελο και ο δαίμονας ερχόταν. Λοιπόν, πώς θα πάμε? Αυτή η λιβρέα που φοράτε. Για το παλάτι μου χρειαζόταν εισιτήριο. Με τη λιβρέα πας όπου θέλεις. Τη δικιά σου πήρε λοιπόν και μου ήρθε γάντι. Αν σας αναγνωρίσουν μέρα μεσημέρι εδώ, με στο παλάτι. Ποιος προσέχει, Ρουί Μπλας, το μούτρο ενός λακέ. Μα αλήθεια, τι είναι τούτα που λένε στη Μαδρίτη? Ένα μεγαλουσιάνο το φίλο μας τον Πριέγο σε εξορία τον στέλνεις. Δεν φέρνονται έτσι οι συγγενείς του συγγενείς, αγαπητέ μου. Κάνουν τον Άγιο ηλίκη για να βλάψουν λύκους. Η Ισπανία που έχει κεφάλι της εμάς και το κοινό συμφέρον, όλα απαιτούνε να ξεχνούμε τα άτομά μας. Στο φως θα ρω πως πρέπει πια να βγούνε οι πλεχτάνες και να ξεσκίσουμε τις μάσκες των λαοπλάνων. Μα για ένα ψωροεκατομμύριο ή παραπάνω ή παρακάτω που θα φάνε, αξίζει τέτοιες άγριες φωνές να βγάζεις? Οι μεγάλοι αρχόντι, φίλε, δεν είναι μικρολόγοι σαν εσένα. Μα την πίστη μου, είσαι περίεργος άνθρωπος, Ρουί Μπλας. Ας είναι. Για πιο σοβαρό ας μιλήσουμε ζήτημα τώρα. Αύριο όλο το πρωινό στο σπίτι σου, στο σπίτι που σου έχω εγώ χαρίσει, θα με περιμένεις. Η εκδίκησή μου προς το τέρμα τη Σιμώνη. Η εκδίκησή σου. Το σχέδιό μου, τέλος πάντων. Το σχέδιό μου που μήνες τώρα μελετώ. Μέσα του περιβολιού της Φιλοσιές ζεμένο να έχεις και έτοιμο για δρόμο αμάξι. Οι δυο μου γκοι που έχεις για δούλους σου μας φτάνουν. Να γίνουν όλα όπως τα θέλω. Θα χρειαστείς λεφτά, θα σου τα στείλω. Κύριε, θα υπακούσω. Μα ορκιστείτε πρώτα πως η Βασίλισσα καμιά δεν έχει σχέση με το ζήτημα αυτό. Και τι σε νοιάζει εσένα, Ρουί Μπλας? Είστε άνθρωπος τρομερός. Κάτι φρικτό διαβλέπω. Μας πλαχνιστείτε με. Πώς να σας το πω, είναι ανάγκη και κρίνετε το μόνος. Τη γυναίκα αυτή, αλλή μου, δεν το ξέρατε. Την αγαπώ. Και βέβαια το ξέρα. Το ξέρατε? Το ξέρε. Ώστε ο άθλιος τέτοιο μαρτύριο απάνω μου για απλό παιχνίδι το δοκιμάζει. Θαρώ πως ονειρεύεσαι. Παίρνεις αλήθεια στα σοβαρά τον εαυτό σου, μαστορά μου. Ανθρώπους σαν εσάς τους κάνει, φίλε μου, ό,τι θέλει κανείς. Ανάλογα με το σκοπό του, αφέντη σας, σας βάζει μάσκα ή σας τη βγάζει. Σ' έκανα μεγιστάνα για την ώρα, αλλά να μην ξεχνάς πως υπηρέτης μου είσαι. Σ' έβαλε τη Βασίλισσα να κορτετζάρεις όπως θα σε έπαιρνα στο αμάξι μου από πίσω. Λοιπόν, να είσαι λογικός. Ω Θεέ μου, ποιο κρίμα μου παιδεύεις. Και σκόπιμα έτσι, μόνο για να δείτε ένα άμυρό σας θύμα να χαροπαλεύει, με ρίξατε σε αυτή την άβυσο, άρχοντά μου. Γιατί είναι βέβαιο, για εκδίκηση όλα γίνονται. Και το μαντεύω ενάντια στη Βασίλισσα. Μα τι να κάνω, να πάω να της τα πω.
πλανήτη. Θα την πιάσει φρίκη, θα με περάσει για ένα διπρόσωπο, ένα σκυλομούρι κάλπι που τρώει ξυλιές και τον πετούν στο δρόμο. Σαλεύει, φεύγει ο νους μου. Μα όχι, θα αντισταθώ. Αυτό παρά είναι. Δούκας είμαι εγώ του Ολμέδου, υπουργός παντοδύναμος. Προστάζω και σας πιάνουν. Κι εγώ λέω ποιος είσαι. Μα... θα με καταγγείλεις? Έβαλα στο ζάρι και τον Διονόν μας στη ζωή. Το έχω προβλέψει. Σαν πρόωρα παίρνεις ύφος Τριάμβου, νεαρέ. Θα αρνηθώ τα πάντα. Είσαι ανόητος. Δεν έχετε αποδείξει. Εσύ δεν έχεις μνήμη. Ξέρετε, ό,τι λέω το κάνω. Είμαι το χέρι. Εσύ είσαι απλώς το γάντι. Αν δεν μ' ακούσεις, αύριο σπίτι μου, αν δεν είσαι για να ετοιμάσεις ό,τι πρέπει εγώ να κάνω, εκείνη που για αυτήν φοβάσαι η βασίλισσά σου θα πομπευτεί. Θα πάει χαμένη από την τρελή σου περιπέτεια που βούκινο παντού θα γίνει. Έπειτα θα δεχτεί ένα χαρτί. Κλειστό. Που το έχω φυλαγμένο. Γραμμένο από το δικό σου χέρι και με δική σου υπογραφή από κάτω. Να τι θα δουν τα μάτια της. Τι θα διαβάσουν. Εγώ, Ρουί Μπλάς, λακές του Ντον Σαλούστιο, σε κάθε φανερή ή κρυφή περίστασή του, θα τον υπηρετώ σαν άνθρωπος δικός του. Δικός μου, δηλαδή. Αρκεί. Θα κάνω αυτό που σας αρέσει, κύριε. Σαν τι να κάνω. Εκείνη πρώτα, εκείνη μόνο. Κι αν είναι να σκορπίσουν τα μυαλά μου λιώμα, κι αν είναι να με φάει η κόλαση, εγώ πρέπει να τη σώσω. Όλα τα δίνω. Να λύσω, να μαντέψω του ανθρώπου αυτού τις μηχανές και τις πλεκτάνες. Σας σκέφτομαι ότι στην αρχή για τον εαυτό μου τον παρακάλεσα. Ανάντρια, μα και βλακεία. Είναι ένα τέρας. Στη ζωή μου απάνω και σε μένα, όπως και μέσα στο σπίτι αυτό, είναι ο μόνος κύριος. Αχ, τι να κάνω. Πρώτα-πρώτα, να την ποδίσουμε να βγει από το παλάτι. Α, ναι, η παγίδα είναι εκεί. Να τη στείλουμε μήνυμα σίγουρο, αμέσως. Αλλά με ποιον? Το βρήκα. Αυτός ο γεροτσαλαπετινός, ο Γκουριτάν. Την αγαπά κι είναι άντρας τίμιος. Ε, παιδί! Ναι, αφέντη. Να τρέξεις στον τον Γκουριτάν, παιδί μου, αμέσως. Συγγνώμη, πες του, του ζητώ. Και έπειτα πες του, χωρίς χρονοτριβή, στη ρίγησα να πάει. Και να την οικετέψει κι ο ίδιος και από μέρους μου, ό,τι να γίνει, για τρεις ημέρες να μην λείψει από το παλάτι. Ο κόσμος να χαλάσει να μην έβγει. Τρέξε! Ναι. Α! Το σημείωμα αυτό ας της δώσει και ας προσέχει. Πιστέψτε στον Ντόν Γκουριτάν και κάμετε όπως σας συμβουλέψει αυτός. Όσο για τη μονομαχία, πες του, ξέρω ποιοι λόγοι τον εμπόδισαν. Του σέβουμε και είμαι και πάλι, πες του, στη διάθεσή του. Τρέξε, καλέ μου. Τα έχεις όλα καταλάβει? Όλα, άρχοντά μου, και καμιά μην έχετε έγνοια. Τώρα ησυχάζει ο νους μου. Με τον Γκουριτάν όλα θα πάνε καλά. Εγώ όμως πρέπει το Σαλούστιο να περιμένω εδώ. Γιατί? Δεν πρέπει. Ας πάω σε μια εκκλησιά να πω την προσευχή μου. Μου χρειάζεται βοηθός και ο Θεός θα με φωτίσει. Μα πριν πρέπει να ενημερώσω τους μουγκούς. Ελάτε εδώ. Φεύγω. Θα έρθει ένας άνθρωπος εδώ σε λίγο, από ιδιαίτερη είσοδο. Ίσως θα τον δείτε να κάνει μέσα εδώ σαν να είναι ο νοικοκύρης. Αφήστε τον. Και αν έρθουν κι άλλοι, τότε... ας είναι. Θα τους αφήσετε κι αυτούς να μπουν. Πηγαίνετε τώρα. Πάω. Ντον Κέσσαρα, είσαι τυχερός. Μπράβο μου. Μ' αγαπάνε οι μοίρες. Τις σκέψεις μου λοιπόν σε τάξεις βάλω τώρα. Πω, τι περιπέτειες. Και πρώτα αυτοί οι χωροφυλάκοι που με πιάσαν. Ύστερα από εντολή του αγαπημένου μου ξαδέρφου, του Ντον Σαλούστιο. Έπειτα το μπαρκάρισμα. Και αυτοί οι κουρσάροι. Η φυλάκισή μου και η φυγή μου. Και τα ταξίδια. Και στερνά η επιστροφή μου στην Ισπανία. Τι μυθιστόρημα στο τέλος. Τη μέρα του ερχομού μου, αυτό θα είναι κι αν είναι, πρωταντικρίζω ποιους, τους ίδιους τους χωροφυλάκους. Από ένα υπόστεγο στη στέγη σκαρφαλώνω και μέσα από την καμινάδα σου ροβαλιάζομαι εδώ μέσα. Και το καινούριο μου παλτό το κουρελιάζω. Αλλά ο κύριος Σαλούστιο, ο ξάδερφός μου, είναι σπουδαίος παλιάνθρωπος, μα την αλήθεια. Αλλά στο πέσιμό μου η γάμπα μου έχει φοβερά δεινοπαθήσει. Το παροφόρι αυτό
Μοιάζει πιο καθώς πρέπει από το δικό μου. Ας το φορέσω. Αχα, αχα, μου πάει θαύμα. Μια φορά γύρισα πίσω. Πάνε όλα ωραία. Ξάδερφέ μου αγαπημένε, στην Αφρική θελήσατε άπικος να πάω. Αλλά θα εκδικηθώ φρικτά, καταραμένε ξάδερφέ. Αχα, α, για να, ωραία αυτά τα παπούτσια. Για να τα βάλω. Μόνο να τσιμπήσω κάτι πρώτα. Σπίτι σου θα έρθω με τα αληθινό μου όνομα. Ουρά τους τρομερούς μου σέρνοντας αλίτες που μυρίζουν κρεμάλα από μια λεύγα δρόμο. Και θα σε ρίξω να σε φάνε ζωντανό οι πιστωτές μου. Α, μια χαρά μου πάνε τα παπούτσια, πολύ ωραία. Ας δούμε τώρα πού με ρίξανε οι ατιμίες του. Πού βρίσκομαι, μυστήριο σπίτι. Πόρτες, πατζούρια, όλα θεόκριστα. Και έξοδο καμία. Γεια. Κανείς. Πού διάολο είναι. Οχ, είναι ανυπόφορη όμως εδώ μέσα η πλήξη. Για να δω. Αυτό εδώ. Αυτό μου φαίνεται σαν βιβλιοθήκη. Σωστά. Παστίτσιο και κρασί και ένα καρπούζι. Τέλειος μπουφές. 6 μπουκάλια ραδιασμένα. Είχα παρεξηγήσει αυτή την κατοικία. Όλα ένα και ένα. Τι ωραία. Τι αξιοσέβαστο ντουλάπι. Ποιο να διαλέξω από όλα τα μπουκάλια. Αυτό. Αυτό. Αυτό ας πρωτοδιαβάσω. Φαίνεται αισθηματικό. Υπέροχο έργο του ήλιου, του ξακουστού μας σπίτι. Τέτοιο κοκκινέλι δε βγάζει όλο το χέρα τέλος καβαλιέρος. Ποιο σύγγραμμα του παραβγαίνει. Βρείτε μου ένα που να έχει τόσο πνεύμα. Αυτό σε ξεκουράζει. Ας φάμε τώρα. Ο άσος των παστίτσιων. Και αν ο νοικοκύρης άξαφνα εδώ προβάλλει, θα τον προσκαλέσω. Φτάνει να μην με διώξει. Γρήγορα σμασίσω. Ποιος τα είχα να μένει εδώ. Ποιος ξέρει. Όλο τούτο το μυστήριο μπορεί να είναι μια γυναικοδουλειά. Ας πιω λιγάκι ακόμα. Και πρώτο, δεν είναι τούτο εδώ κρασί κακουρού ανθρώπου. Δεύτερο, παστρικές δουλειές. Αν κανείς έρθει, θα φανερώσω το όνομά μου. Τέλος τα ψέματα. Καταραμένε, ξάδερφέ μου, θα σε πιάσουν. Ποιος θα το κάνει αυτό. Εγώ ο ληστής, ο γύφτος, ο ψωριάρης, ο θαφάρης, ο ξυπόλυτος, ο λέτσος. Όχι, ο άλλος εγώ. Ο Ντόν Κέσσαρας Μπαθάν, του Ντόν Σαλούστιο ξάδερφος. Ναι, κύριε, το όνομά μου ξανά θα πεταχτεί από τη λύθη. Ποιος, ο Ντόν Κέσσαρας Μπαθάν. Μάλιστα. Δεν πέθανε λοιπόν. Όχι, κύριοι και κυρίες. Ζει. Οι άντρες θα πούνε διάβολε. Οι γυναίκες ήχου. Οχ, οχ, έρχονται. Ντόν Κέσσαρα, κουράγιο, προσοχή. Ό,τι κι αν κάνεις, να το κάνεις τέλειο. Είπαμε τον Κέσσαρα, κουράγιο, σύρε να ανοίξει και το νου σου. Ό,τι έχεις να κάνεις, πρέπει να το κάνεις τέλειο. Ράστε, φίλε μου. Ποιο ζητάτε εδώ σε αυτό το σπίτι. Μεγάλη αυτοκυριαρχία μου χρειάζεται και ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Παρακαλώ, ο Ντόν Κέσσαρας Μπαθάν. Πώς είπες, Ντόν Κέσσαρας. Μα ναι, όλος και όλος. Είναι θάμα. Είσαι το άρχοντας Ντόν Κέσσαρας Μπαθάν. Και βέβαια. Εγώ είμαι, μάλιστα, έχω την τιμή. Είμαι ο Κέσσαρας. Ο Κέσσαρας ο αληθινός. Ο μόνος Κέσσαρας. Ο κόντες. Παρακαλώ, κοιτάξτε αν αυτά είναι σωστά. Λεφτά. Μα αυτό παρά είναι. Αγαπητέ. Μετρήστε τα. Είναι το ποσό που με έχουν αναθέσει να σας παραδώσω. Πολύ καλά, καταλαβαίνω. Ο διάλογος θα με πάρει. Μας μη χαλούμε αυτή τη θαυμαστή ιστορία. Τα χρήματα αυτά έρχονται πάνω στην ώρα. Απόδειξη δεν θέλεις. Όχι, άρχοντά μου. Βάλε τα λεφτά εκεί πάνω. Μάλιστα. Από ποιον? Ξέρει ο κύριος. Φυσικά, φυσικά. Ωστόσο. Αυτά τα χρήματα είναι ανάγκη να προσθέσω. Τα στέλνει αυτός που ξέρετε για αυτό που ξέρετε. Α. Χρειάζεται πολύ αχαιμήθεια και από τους δυο μας. Σουτ.
Σουτ. Εσείς καταλαβαίνετε. Εγώ λαβαίνω και ας μην καταλαβαίνω. Αφέντη μου, μετρήστε τα. Μπα, για ποιον με παίρνεις, σου έχω εμπιστοσύνη. Ας βάλουμε και κάμποσα στις τσέπες, καλού κακού. Τις διαταγές σας τώρα, κύριε, περιμένω. Να τις κάνεις τι? Για να εκτελέσω αμέσως αυτό που είναι άγνωστο σε με, γνωστό σε εσάς. Συμφέροντα πολύ μεγάλα. Ναι, δημόσια και ιδιωτικά. Απαιτούν ευθύς να γίνουν όλα. Ο αφέντης μου έτσι πρόσταξε. Να γίνουν όλα χωρίς αργοπορία. Πολύ σωστή ενέργεια. Όπως εκείνος όρισε, θα γίνουν όλα. Ο διάλογος να με πάρει, αν ξέρω τι του λέω. Πλησίασε, Χρυσοκάραβο. Και πρώτα-πρώτα, πιες αυτό, σε παρακαλώ. Πώς είπατε, άρχοντά μου? Πιες το αυτό, σε παρακαλώ. Κρασί της οροπές σας. Πιες κι άλλο. Έτσι. Κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα. Έτσι, άσπρο πάτο. Τα μάτια του γυαλίσαν κιόλας. Μαύρος καπνός είναι ο άνθρωπος, καλέ μου φίλε, που μέσα από τον παθόν τη φλόγα βγαίνει. Πιες, πιες, ένα πιες κι άλλο. Μολύβι πρόστιχο είναι ο άνθρωπος. Ας πιούμε. Να πιω κι εγώ μαζί σου. Όλα του κόσμου τα δουβλόνια δεν αξίζουν ενός διαβάτη μεθυσμένου το τραγούδι. Λοιπόν, θα κολυμπώ με στα όβολα. Έχω χρήμα. Τι θα το κάνω? Αν πλέρωνα τους πιστωτές μου, μου γούστο θα έχει. Μα τι θα πει και ο κόσμος να με δούνε τα χρέη μου να πληρώνω? Ο αφέντης τι προστάζει? Φιλοσοφώ, μη με μπερδεύεις. Πίνε εσύ ωστόσο. Πίνε. Αυτό είναι, το βρήκα. Σήκω αμέσως. Άκου τι να κάνεις. Γέμισε λεφτά τις τσέπες. Έλα, πάρε. Στην Πλάθα Μαγιόρ, εκεί στην άκρη, στο στενό σοκάκι, έμπαστο 9. Στο απάνω μένει μια εξιντάρα καλονή που είναι εύκολο να την αναγνωρίσεις. Είναι Λουτσιάνα, η αγαπητικιά μου. 100 δόστης από μέρες μου δουκάτα. Δίπλα είναι μια τρόγλη. Μέσα εκεί θα συναντήσεις κάποιον κοκκινομύτη. 6 τάλιρα δώσε στο λεβέντι, αυτόν από μένα. Παρακάτω θα βρεις μια τρύπα στη γωνιά, ένα καφοδίο. Στην πόρτα ένα σταμόνα πίνει και καπνίζει. Φίλος μου καρδιακός. Τον λένε Γουλατρόμπα. Μέτρα του 30 σκούδα. Πες του ναι, τα σκέτα να τα πιει μάνι-μάνι και θα λάβει κι άλλα. Και ύστερα. Κράτησε τα ρέστα. Τελευταίο. Τι θέλει ο αφέντης? Να γίνεις κνίπα, χαχα. Πιες, χάλασε τον κόσμο. Σπάστα. Και τώρα σπάσε. Χρέος του χριστιανού και του σοφού να βάζει σε κατά του. Έχω να ζήσω για 8 μέρες. Θα τη ζήσω. Ποιος διάολος είναι πάλι? Παρακαλώ, ο Ντόν Κέσσερας Μπαθάν. Οχ, οχ. Τώρα μάλιστα. Μάλιστα, την τούτο εδώ. Θηλυκό να σου πετύχει. Εδώ θα είναι ανακατεμένος, δεν μπορεί, ή ο Σατανάς ή ο τον Σαλούστιο. Στίχημα ότι σε λίγο θα ξεπροβάλλει ο ξαδερφός μου, αυτοπροσώπος. Επί του παρόντος, μια ντουένια. Ναι, είμαι ο ίδιος ο τον Κέσσερας. Για ποιο σκοπό? Μια γριά κατά κανόνα, πρόδρομος μιας νέας. Σας χαιρετώ, καλά αρχοντά μου, μέρα που είναι. Σε κάποιο πρόσωπο που εδώ σε εσάς με στέλνει, ορίσατε κρυφή συνάντηση για απόψε. Πώς όχι, ναι. Λοιπόν, καλέ και μυστικέ μου, στείλατε εσείς αυτό το μήνυμα για απόψε σε πρόσωπο γνωστό και που σας αγαπάει. Μου φαίνεται. Καλά. Η κυρά είναι άγνωστη σε μένα. Εσείς την ξέρετε όμως. Αν την ξέρω, λέει. Η κυρά, λοιπόν, από το φύλλο της καρδιάς της πρόσκληση παίρνει. Μα φοβάται μήπως πέσει σε παγίδα. Κοντολογείς εδώ με στέλνουν, την επικύρωση από το στόμα σας να λάβω. Την έχεις? Δείτε το γράμμα. Εγώ είμαι, σου λέω, εγώ σου λέω. Τότε αν είστε εσείς, θα γράψετε στο πίσω μέρος αυτού του γράμματος «Ελάτε». Μα όχι με το δικό σας χέρι, ακούτε? Μα φυσικά δεν κάνει. Θα χτυπήσω το κουδούνι. Κάποιος θα φανεί. Εδώ είναι το σπίτι του μυστήριου. Νάτος, τι σου έλεγα, γριούλα. Για πλησίασαι εσύ εδώ. Εδώ μένεις? Ξέρεις να γράφεις? Ξέρεις και γράφεις? Μπα, για κοίτα γνέφι, ναι. Φιλαράκο, είσαι μουγκός? Υπέροχα. Αυτοί μας έλειπαν τώρα, οι μουγκοί. Για γράψε εδώ, σε παρακαλώ, τη λέξη «ελάτε». Εντάξει, εντάξει, γριούλα. Πάρε και το ρεγάλο σου. Και άιστο το καλό. Σας φιλώ το χέρι. Όχι, όχι, άσε για άλλη φορά. Έλα, 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 φύγε, φύγε. Από εδώ και πέρα κανένα πράγμα δεν θα μου φανεί πιο θάμα. Κατοικώ στο φεγγάρι. Τώρα ορίστε και ο έρωτας. Κοιλιά χορτάτη. Θα χορτάσει και η καρδιά μου. Αχ, όλα καλά. Το νου μας μοναχά στο τέλος. Παρακαλώ.
καλό. Ο Ντόν Κέστρας Μπαθάμι που είναι εδώ. Θαυμάσια. Η περιπέτεια γίνεται τόσο πάει και πιο ωραία. Γεύμα, λεφτά, συνέντευξη. Και τώρα τούτος εδώ ο κύριος με τα δυο σπαθιά προτεταμένα. Μονομαχία θα μου ζητήσει μάλλον. Θαυμάσια. Στο φυσικό τον Κέσσαρα ξαναγυρίζω. Περάστε, περάστε. Σας στο σπίτι σας. Καθίστε, κύριε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ελάτε, ελάτε να τα πούμε. Τι κάνει ο κόσμος στη Μαδρίτη. Εξαίσια πόλη. Εγώ όλα πια τα αγνοώ. Από τις πιο παράξενες έρχομαι χώρες. Έρχεστε, αγαπητέ μου κύριε. Εγώ λοιπόν έρχομαι ακόμα περισσότερο από εσάς. Είμαι μανία γεμάτος. Με κοροϊδέψαν, κύριε. Α, με μένα, με πουλήσαν. Με εξόρισαν σχεδόν. Με μαστοριά με στείλανε να πάω στο Νόιμπουργκ με ένα κουτί που μέσα το έγραψαν. Κρατήστε τον γερό Παλαβό όσο πιότερο μπορείτε. Τέλειο! Και ποιος? Μα θα του στρίψω το λαρίνγκι του Κέσσαρα Μπαθάν. Μπα. Κι είχε το θράσος πριν από λίγο να μου στείλει ένα λακέ στο πόδι του. Συγγνώμη να μου ζητήσει, λέει. Ο Κέσσαρας Μπαθάν. Ξατσίποτος. Προδότης. Θα τον σκοτώσω. Πού είναι? Εγώ είμαι. Εσείς? Αφήστε τα αστεία. Είμαι ο Κέσσαρας αυτοπροσώπος. Το ξαναλέτε? Και βέβαια. Παρατήστε αυτό το ρόλο. Αν θέλετε να μου πουλήσετε ξυπνάδες, με ενοχλείτε. Και εσείς με διασκεδάζετε. Θα ρω πως είστε ζηλιάρης και πολύ σας συμπονώ. Απόψε λέω, αγαπητέ μου, να σμίξω με τη γυναίκα σας, μα την ψυχή μου. Τη γυναίκα μου? Δεν είμαι παντρεμένος. Και χαλάτε τον κόσμο. Ανύπαντρος. Μα τον Ηρακλή δεν είστε παντρεμένος. Με ποιο δικαίωμα γίνεστε τόσο γελίος? Ξέρετε πως αυτά που λέτε με θυμώνουν. Μπα. Πως αυτό που κάνετε παρά είναι. Αλήθεια. Θα μου το πληρώσετε. Θα χτυπηθούμε. Το νομίζετε? Δεν είστε ο Ντόν Κέσσαρας. Αυτό είναι ζήτημα δικό μου. Μα θα αρχίσω όπως σας. Καλά. Το νου σας μήπως τελειώσετε με μένα. Ευθύς. Διαλέξτε ποιο από τα δυο σπαθιά θα πάρετε. Όποιο και να είναι, τα αφήνω στην τύχη. Όταν μου τύχει μια μονομαχία δεν την αφήνω. Πού λοιπόν θα χτυπηθούμε? Αφού επιμένετε πίσω από τον τοίχο. Είναι έρημος ο δρόμος. Και τον Ντόν Κέσσαρα τον εσκοτώνω ύστερα. Αλήθεια? Ναι. Ωραία. Σας σκοτωθεί από τους δυο μας ο ένας, σκοτώστε τον Κέσσαρα αν μπορείτε. Πάμε! Καμιά προετοιμασία. Τι τρέχει? Τι φαγητά είναι αυτά πάνω στο τραπέζι? Μα τι είναι αυτός ο πρώτος? Ο Κουδιέλ είδε να βγαίνει ο ακόλουθος πρωί και τον πήρε από πίσω. Στον Κουριτάν το σπίτι πήγαινε. Δεν βλέπω τον Ρουί Μπλάς. Κάποιο μυστικό μαντάτο που αυτός τον Κουριτάν θα ανάθεσε για εκείνη. Ναι, αυτό είναι. Αυτόν τον Κουριτάν δεν τον είχα προβλέψει. Καλώς τα δεχτήκαμε. Ο Κέσσαρας. Δώσε αλούστιο κάποια φρικτή ιστορία υφαίνεις. Όλα τα χαλάω εγώ, δεν είναι αλήθεια? Πέφτω βαριά στη μέση. Μπούμ, πάνω στην ώρα. Χαθήκαν όλα. Από το πρωί μπερδεύονται όλα στα πόδια μου, οι αράχνες σου. Δεν στέκει ολόρθο κανένα από τα σχέδιά σου. Κυλιέμαι μέσα στην τύχη και όλα τα γκρεμίζω. Απόλαυση είναι. Ο διάβολε, τι να έχει κάνει? Ο άνθρωπός σου που ήρθε για την υπόθεση, με το σακούλι τα λεφτά. Γι' αυτό που ξέρετε, από αυτόν που ξέρετε. Ήταν τέλειο. Λοιπόν, Κέσσαρα. Τον μέθησα. Και τα λεφτά του? Σε πρόσωπα λογής λογής τα άκαμα δώρο. Μα πρώτα πρώτα γέμισα φυσικά τις τσέπες τις δικές μου. Α, ξέρεις, η κυρία. Τι? Που είναι γνωστή σας, που μια φρικτή μου στέλνει τώρα εδώ ντουένια, με γένια χνουδωτά και μύτη μελιτζάνα. Γιατί? Κρυφά και φρόνημα για να ρωτήσει αν την προσμένει αλήθεια ο Κέσσαρας απόψε. Τι της απάντησες? Ναι, την προσμένω απάντησα. Μπορεί να μην χαθήκαν όλα. Ο Νταΐσου τέλος που σκοτώνει κόσμο, ο Γκουριτάν που ήρθε εδώ το λόγο να ζητήσει. Ναι, και τι τον έκανες? Τον σκότωσα τον Μπούφο. Αλήθεια? Αλήθεια. Αυτή την ώρα ξεψυχάει εκεί πίσω από τον τοίχο. Πέθανε? Είσαι βέβαιος? Φοβούμαι, ναι. Ανασένω. Τίποτε δεν έχει χαλάσει. Απέναντίας. Οπωσδήποτε όμως θα τον ξεφορτωθώ. Το δρόμο του του δώσω για τα λεφτά. Μικρό κακό. Κέσσαρα! Κέσσαρα! Κράτα τα λεφτά, μα φύγε δόθε. Ναι, για να βάλεις να με πάρουν το κατόπι, μπράβη σου. Δεν φεύγω. Πίστεψέ με, Κέσσαρα, πίστεψέ με. Ρητορίες! Βάζεις και με πουλούν σε Αφρικανούς κουσάρους. Κλέβεις και δίνεις άλλους το όνομά μου.
Όχι τον Σαλούστιο ξάδραφε, παλιά άνθρωπε. Δεν φεύγω. Μπορεί να σε πικραίνω, μα θα κοιτάξω να γλιτώσω αυτούς που θέλεις εσύ να καταστρέψεις. Στα κεραμίδια θα ανέβω και από εκεί θα κράξω το όνομά μου. Άστας, πάνω στην ώρα. Να η αστυνομία. Εσείς, για κοπιάστε. Περάστε παρακαλώ. Αν φανερώσει το όνομά του πάει. Κάτι πρέπει να σκεφτώ. Κάτι πρέπει να σκεφτώ. Κύριε αστυνόμε, σας φώναξα για να σας ανακοινώσω ότι ετούτος είναι ο διαβόητος κλέφτης Ματαλόβος. Πώς? Όταν κερδίζω ένα μέρο νύχτων κερδίζω. Ο κύριος έχει την ανέδεια μέσα στα σπίτια να μπαίνει μέρα μεσημέρι. Πιάστε τον, ε. Ξετσίποντες ψευτιές και να με συμπαθάτε. Είμαι ο Ντόν Κέσσαρας Μπαθάν. Κοιτάξτε παρακαλώ, κύριε αστυνόμε, το πανοφόρι του. Από κάτω από το γιακά θα βρείτε το όνομα Σαλούστιο. Να, τώρα θα μου το κλέψε. Σωστά, Σαλούστιο. Για ψάξτε τώρα και τις τσέπες του. Γεμάτες δουβλόνια. Έτσι κρατούν οι τίμοι άνθρωποι τα λεφτά τους. Μες στις τσέπες τους. Να κουδουνάνε. Θησαυρός ολόκληρος. Πάει τώρα πιαστικά. Αφέντη. Αφέντη. Εκεί κάτω είναι ένας σκοτωμένος. Και ο Φανιάς ποιος είναι? Αυτός. Ο βλάκας και αυτή τη μονομαχία. Τι την ήθελα, την κουταμάρα. Μπαίνοντας είχε ένα σπαθί στο χέρι. Να το. Έμα. Πολύ καλά. Ακολούθησε μας. Κύριε Ματαλόβο. Χαίρετε. Είσαι ένας βρωμιάρης, Ντον Σαλούστιο. Κάποτε θα μου το πληρώσεις. Τέλειωσε. Το όνειρο έσβησε. Μα είμαι ήρεμος. Ο Θεέ μου, ευλογημένο να είναι το όνομά σου, που άφησες ως αυτή να πάει το μήνυμά μου, να μην βγει η βασίλισσά μου από το παλάτι και να γλιτώσει από το Σαλούστιο. Έτσι μπορώ κι εγώ πια τώρα να πεθάνω. Με αυτό το μικρό του μπουκαλάκι, δηλητήριο, πέθανε τώρα, Ρουί Μπλάς. Σβήσε εδώ μέσα ταπεινός, άθλιος και μόνος, με τούτη τη λιβρέα κάτω από το σαβανό σου. Στον όλεθρό μου δεν υπάρχει θεραπεία. Κι όμως μ' αγάπαε. Βόηθα, Θεέ. Δεν έχω θάρρος. Αυτός που τούτο δω μου πούλησε το δηλητήριο ρωτούσε ο μήνας πόσες έχει σήμερα. Δεν ξέρω. Δεν θα την ξαναδώ. Το χέρι της που το σφίξα, το στόμα της που έχει το μέτωπό μου αγγίξει. Άγγελε λατρεμένε και δυστυχισμένε. Ανάγκη να πεθάνω και χωρίς ελπίδα. Έλα, φαρμάκι. Κάνε το έργο σου. Τον Κέσσαρα. Χριστέ μου, εκείνη. Στην απέσια παγίδα έχει πιαστεί, λοιπόν. Βασίλισσά μου. Κέσσαρα, τι φωνή τρομάρας. Ποιος σας είπε εδώ να έρθείτε? Εσύ. Εγώ. Μα ναι, έχω λάβει ένα δικό σας. Λέτε γρήγορα. Ένα γράμμα. Δικό μου γράμμα. Με το χέρι σας γραμμένο. Εδώ είναι να χτυπάς τον τοίχο το κεφάλι. Μα ξέρω πως δεν έγραψα. Λοιπόν, διαβάστε. Κίνδυνος τρομερός κρέμεται απάνω από το κεφάλι μου. Η βασίλισσά μου μόνο μπορεί να αποσοβήσει την ανεμοζάλη. Αν έρθει να με βρει στο σπίτι μου το βράδυ, αλλιώς είμαι χαμένος. Προδοσία, το γράμμα. Θα μπείτε νύχτα αγνώριστη από την πόρτα που είναι στο κάτω μέρος του μεγάλου δρόμου. Θα σας ανοίξει πρόσωπο εμπιστό μου. Το είχα ξεχάσει αυτό το γράμμα. Το είχα γράψει μόνο για τον Ντόν Σαλούστιο. Φύγετε. Θα φύγω, Ντόν Κέσσαρα. Συφορά μου, μα τι έκανα. Τι κάνετε, στον όλεθρό σας τραβάτε. Πώς? Αδύνατο να το εξηγήσω. Φύγετε, φτύ! Και μάλιστα την πρόνοια είχα για ασφάλεια σήμερα το πρωί, μια γριά να στείλω. Ω Θεέ, κάθε στιγμή η ζωή σας ρέει και φεύγει σαν από μια καρδιά που το αίμα της κυλάει. Φύγετε! Δεν σου γράψα. Ένας δαίμονας εγώ είμαι. Φύγε. Πέφτει σε παγίδα εσύ δυστυχισμένη. Αυτή είναι η αλήθεια. Η κόλαση σε ζώνει ολούθε. Κατάλαβε με. Σ' αγαπώ. Και για να σε γλιτώσω θα ξεκολούσα την καρδιά μου μέσα, Θεέ μου. Αχ, φύγε. Σ' αγαπώ. Τον Κέσσαρα. Να φύγεις. Μα αλήθεια, για να μπεις θα σου άνοιξαν την πόρτα. Ναι, φυσικά. Και ποιος, ο Θεέ μου? Ένας με μάσκα που ήταν εκεί κρυμμένος πίσω από τον τοίχο. Με μάσκα. Και τι σου είπε? Τι άνθρωπος, ποιος ήταν? Ήταν ψηλός? Αχ, μίλησέ μου, περιμένω. Εγώ! Χριστέ μου, φύγετε, βασίλισσά μου. Τώρα είναι αργά. Η κυρία Νόιμποργκ πια δεν είναι βασίλισσα της Ισπανίας. Ο Ντόν Σαλούστιο. Τώρα είστε του ανθρώπου αυτού η συντρόφισσα για πάντα. Παγίδα, αλήθεια, και ο Ντόν Κέσσαρας. Κυρά μου, αχ, τι είναι αυτό που κάματε? Στα χέρια μου είστε.
Μα θα μιλήσω στη μεγαλειότητά σας ευγενικά, γιατί δεν είμαι θυμωμένος. Σας βρίσκω εδώ αυτή την ώρα μόνη με τον Ντόν Κέσσαρα στην κάμαρά του. Η πράξη φανερή όπως είναι, αν μαθευτεί στη Ρώμη, αρκεί για την ακύρωση του γάμου. Στον Πάπα η είδηση μπορεί να πάει αμέσως. Μα όλα είναι δυνατό να μείνουν μυστικά, αν το θελήσετε. Προς τον Αθέντη βασιλιά μας, υπογράψτε το γράμμα τούτο. Θα το στείλω με τον πρώτο υπασπιστή. Κάτω είναι ένα μάξι που το φόρτωσα χρυσάφι. Μέσω Τολέδου και Αλκαντάρας θα περάσετε χωρίς να ενοχληθείτε στην Πορτογαλία. Ορκίζομαι πως μόνο σε μένα είναι γνωστό το πράγμα για την ώρα. Μα αν αρνηθείτε, θα το ξέρει όλη η Μαδρίτη αύριο. Χωρίς παραφορές. Στα χέρια μου είστε. Ορίστε πένα και μελάνι εδώ, κυρία. Στην εξουσία του είμαι. Τι να κάνω. Πάρτε την πένα και υπογράψτε, κυρία. Άλλωστε, τι είναι τάχατε ένα στέμα. Αν χάνετε το θρόνο, κερδίζετε την ευτυχία. Λοιπόν, κυρία, κακό για σας την ίδια αν αρνηθείτε το μοναστήρι και το σκάνδαλο. Χριστέ μου. Ο Κέσσαρας σας αγαπά και είναι άξιος κιόλας για σας. Από πολύ μεγάλο σπίτι, αλήθεια, σχεδόν βασιλικό, είναι Μπαθάν, δούκας του Ολμέδου, μεγιστάνας, υπογράψτε. Μελέν Ρουί Μπλάς, τι μελακές. Βασίλισσά μου, μην υπογράψετε. Τι λέει, τον Κέσσαρα. Ρουί Μπλάς, μελέν, τι μελακές αυτού του ανθρώπου. Και λέω ακόμα πως φτάνουν πια οι απάτες και πως δεν τη θέλω αυτή την ευτυχία που μου προσφέρεται τον Σαλούστιο, πως ούτε βήμα δεν κάνω παραμπρός και πως αποτελούμε μια άτιμη διάδα. Έχω λακέ κουστούμι και εσείς ψυχή λακέ. Υπηρέτης μου είναι αλήθεια αυτός εδώ. Ούτε λέξη πια, Ρουί Μπλάς. Χριστέ μου. Μονάχα βιάστηκε να μιλήσει. Ας είναι. Τώρα ας βγούνε όλα στο φανερό. Η εκδίκησή μου κι έτσι ολοκληρώνεται αρκετά. Λοιπόν, Βασίλισσα, τι λέτε? Ναι, μα την πίστη μου, η Μαδρίτη θα γελάσει. Με έχετε πετάξει, εγώ σας εκθρονίζω. Με έχετε εξορίσει, εγώ σας διώχνω. Προστάξατε να παντρευτώ με μια σας βάγια. Εγώ σας δίνω το λακέ μου για εραστή σας. Βέβαια κι εσείς μπορείτε να το μαντρευτείτε. Όμως τέλος ο βασιλιάς. Τώρα πλούτη σας θα είναι η καρδιά αυτού νου του λακέ. Και δούκα αφού τον γάματε, δούκισα θα είστε. Πάλι καλά. Νομίζω πως έχετε προσβάλει τη βασίλισσά σας. Άδικος κόπος. Αδύνατο να φύγετε. Από εκεί μην πάτε, είναι ώρα που σύρτωσα την πόρτα. Ο σατανάς Μαρκίσιε έως τώρα σε προστάτεψε. Μα αν θέλει ας έρθει να σε γλιτώσει από τα χέρια μου. Όποιος κι αν είναι ο κύκλος του, άρχοντα, ακούσέ το. Όταν ένας προδότης, ύπουλος θεομπέχτης, κάνει ορισμένες δελειρές και ανώσιες πράξεις, πατρίκιος ή πληβίος, μπορεί ο καθής ένα σπαθί να πιάσει, ένα μπαλτά, ένα λάζο. Διάβολε, ήμουν λακές. Κι αν τάχα γίνω δήμιο. Α, δεν θα τον χτυπήσετε. Βασίλισσά μου, λυπούμαι που το χρέος μου θα το κάνω εμπρός σας. Μα πρέπει να πνιγεί το πράγμα αυτό εδώ μέσα. Πήγαινε μέσα εκεί. Την προσευχή σου, κύριε, να κάνεις. Αυτή είναι δολοφονία. Νομίζεις? Δώσ' μου τουλάχιστον ένα σπαθί. Μ' αρχίσει, κοροϊδεύεις. Μα μήπως είμαι εγώ κανένας ευπατρίδης, μονομαχία. Τι λες, μα τι είμαι εγώ, ένας δούλος που τρώει ξυλιές και καμτζικές και που σκοτώνει. Α, ναι, θα σε σκοτώσω, βλέπεις, αρχοντά μου. Σαν άτιμο, σαν άναντρο, σαν ένα σκύλο. Έλεος ζητώ γι' αυτόν εγώ. Βασίλισσά μου, εδώ ο καθένας παίρνει την εκδίκησή του. Το δαίμονα πια ο άγγελος δεν τον γλιτώνει. Κάντε έλεος. Φόνος, φόνος, βοήθεια! Μέσα, εκεί! Θεέ μου. Και τώρα, δεσποινά μου, γονατιστός, οφείλω να σας πω. Δεν έρχομαι κοντά σας. Άδολα σας μιλώ. Τόσο ένοχος δεν είμαι όσο φαντάζεστε. Αυτή η αγάπη με έχει καταστρέψει. Δεν υπερασπίζω τον εαυτό μου. Ξέρω πως έπρεπε να βρω έναν άλλο τρόπο. Μα το λάθος έγινε. Ας είναι. Σας αγάπησα πολύ. Κύριε. Δεν έρχομαι κοντά σας. Μη φοβάστε. Όλα. Όλα θα τα πω στη μεγαλειότητά σας. Τι θέλετε? Συγχώρεση, βασίλισσά μου. Ποτέ. Ποτέ. Είναι βέβαιο? Ναι. Τότε φαρμάκι, κάνε το έργο σου. Φλόγα άθλια. Σβήσε. Τι κάνει? Τι ήπιες? Τίποτα.
σκορπάν πια τα βασανά μου. Με καταργέστε. Εγώ σας ευλογώ. Να, αυτό είναι. Τον Κέσσαρα. Σας σκέφτομαι, άμυρε άγγελέ μου, πως με είχατε αγαπήσει. Τι είναι που ήπιες? Πες μου. Κέσσαρα, μίλα. Τι έκανες? Απάντησέ μου. Σε συγχωρώ και σε αγαπώ και σε πιστεύω. Ρούι Μπλάς, με λένε. Ρούι Μπλάς. Σε συγχωρώ. Μα τι είναι που έκαμες? Πες μου, μίλησε, σου το προστάζω. Δεν πιστεύω αυτό το υγρό να είναι φαρμάκι. Είναι φαρμάκι. Αλλά η ψυχή μου αναγκαλιάζει. Επίτρεψε, Θεέ. Μεγάλε δικαιοκρίτη. Στηρίγησα ο Λακές να δώσει την ευχή του. Γιατί ήταν της μαρτυρικής αυτής καρδιάς μου η παρηγόρια. Στη ζωή με την αγάπη και στου θανάτου τη στιγμή με τη συμπόνια. Εγώ τον σκότωσα. Φαρμάκι. Σ' αγαπάω. Αν σε είχα συγχωρήσει. Το ίδιο θα γινόταν. Αδύνατη ήταν πια η ζωή για μένα. Χαίρε. Και φύγε από εδώ μέσα. Μυστικά θα μείνουν όλα. Πεθαίνω πια. Ρούι Μπλάς. Ευχαριστώ. Στη σημερινή μικρή αυλαία ακούσαμε το τρίτο και τελευταίο μέρος του έργου του Βίκτορ Ιγκό, Ρούι Μπλάς, σε μετάφραση Θρασίβουλου Σταύρου και διασκευή Ντίνου Δημόπουλου.